Για το γύρο κοτόπουλο στο φούρνο θα χρειαστούμε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, αλάτι, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλάκια πάπρικα καπνιστή, 2 κουταλάκια κίμινο αλεσμένο, 2 κουταλάκια κόλιαντρο, 1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι, 1/4 κουταλάκι πιπέρι καγιέν, 1/4 κουταλάκι κανέλα, 3,5 περίπου κουταλιές ελαιόλαδο, 0,5 κουτάλι σουμάκι, 1 ολόκληρο κεφάλι σκόρδο. Και για το άλυμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 2 κουταλιές ταχίνι, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 2 κουταλιές χυμό λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Και για τις πατάτες τηγανιτές του φούρνου θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες, 2 κουταλιές corn flour, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αν παρακολουθήσατε τις συνταγές μου μέχρι τώρα, ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκόρδα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα chilies και τα καυτερά. Έτσι δεν μπορούσα παρά να σας δείξω αυτήν τη συνταγή σήμερα, η οποία είναι πικάντικη τόσο όσο βέβαια και φανταστικά υγιεινή. Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε γύρο στο φούρνο του σπιτιού σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι ένα κοτόπουλο βεβαίως, το οποίο θα ζητήσετε από τον κρεοπόλη σας να σας αφαιρέσει τα κόκκαλα, ώστε να σας μείνει το δέρμα και το κοτόπουλο. Μια στιγμή να βάλω τα γάντια μου. Επίσης, αν με παρακολουθήσατε ξανά, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να φορώ πλαστικά γάντια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα τα βάλω γιατί θα ασχοληθώ μαζί με το κοτόπουλο. Είναι γνωστό όμως σε όλους ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πλαστικά, γιατί προστατεύουμε το περιβάλλον και εσείς σπίτι σας τα καθαρά χέρια είναι το πιο καθαρό εργαλείο που μπορείτε να έχετε για να φτιάξετε το φαγητό σας. Λοιπόν, πρώτα θα φτιάξουμε το μείγμα με τα μπαχαρικά. Μένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ πάρα πολλά μπαχαρικά, πικάντικα, γιατί ένας γύρος σίγουρα έχει πολλά μπαχαρικά. Θα αναμίξω μέσα στον μπολ μου, να βάλω διάφορα πράγματα τώρα, έτσι για να το δώσουμε γεύση, μυρωδιά και λίγη ένταση, γιατί λίγη φωτιά πάνω στο γύρο πάει πολύ. Έχω πάπρικα, κίμινο, οπωσδήποτε κίμινο, κόλιαντρο κοπανισμένο, μαύρο πιπέρι, τσίλι, καγιέν. Αν δεν θέλετε να βάλετε τσίλι καγιέν, εντάξει, με βάλετε, αλλά θα σας το συγχωρέσω ποτέ. Κανέλα. Επίσης να σας πω ότι οι ποσότητες που βάζω δεν είναι απαγορευτικά καυτερές. Τούτο να το θυμάστε, γιατί εγώ ταΐζω μια οικογένεια με 3 αγόρια, οι οποίοι, εντάξει, τους αρέσουν μεν τα καυτερά, γιατί συνηθίσαν την ακάμου, αλλά εξακολουθούν να είναι teenagers και παιδιά, οπότε τα φαγητά δεν είναι πάρα πολύ καυτερά, έτσι τόσο όσο να ξυπνήσουμε τα πράγματα λίγο. Λοιπόν, να το μείγμα μπαχαρικών. Ο λόγος που δεν έβαλα μέσα αλάτι είναι γιατί ανάλογα με το κοτόπουλο που θα έχετε εσείς, το μέγεθος του κοτόπουλου, προτιμώ να αλατίσετε μόνοι σας όσο αλάτι θέλετε. Απλά να σας δείξω λίγο τούτο το κοτόπουλο πώς είναι. Είπα σας, είναι χωρίς κόκκαλα. Τι που έκανα εγώ, άνοιξα κάποιες σχισμές στο κοτόπουλο, γιατί θέλουμε το μείγμα μπαχαρικό να μπει καλά μέσα στο κρέας για να το αρωματίσει και να μυρίσει ωραία. Εάν σας φαίνεται επίσης πολύ το μείγμα μπαχαρικό, μην ανησυχείτε, το χρειάζεται όλο το κοτόπουλο. Θα καρικεύσουμε το μέσα μέρος του κοτόπουλου. Μην λυπηθείτε τα μπαχαρικά, αυτό σας το λέω και θα σας το λέω πάρα πολύ συχνά, γιατί πολλές φορές κάποιος μπορεί να πει, μα πόσα μπαχαρικά να βάλεις. Τα χρειάζεται, τα θέλει, πάει του πάρα πολλά. Okay. Μετά θα βάλω ελαιόλαδο. Τούτον έτσι να δημιουργήσει μια σαν την πάστα. Τώρα είπα σας 3,5 κουταλιές ελαιόλαδο. Εγώ είπα σας 3,5 κουταλιές, το μισό άρεσε μου. Το βάζετε αρκετό ελαιόλαδο για να μπορέσετε να δημιουργήσετε σαν την πάστα με τα μπαχαρικά.
Και επίσης αλάτι. Το αλάτι μου εδώ. Αλάτι, είπα σας βάρτε όσο νομίζετε. Επίσης το αλάτι που χρησιμοποιώ εγώ τώρα δάμε είναι θαλασσινό. Που σημαίνει ότι είναι, δεν είναι τόσο έντονο όσο το επιτραπέζιο αλάτι. Εάν εσείς έχετε επιτραπέζιο αλάτι σπίτι σας, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγο λιγότερο. Μετά θα κάνουμε αυτό το λεγόμενο μασάζ στο κρέας, το οποίο είναι σημαντικό ώστε τα μπαχαρικά έτσι να μπουν καλά μέσα στο κοτόπουλο για να το καρικεύσουμε, είπαμε, ωραία. Okay. Είναι τόσο απλό το πιάτο, πραγματικά. Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Λοιπόν, διπλώνω το. Βλέπετε, το είναι έναν κοτόπουλο τούτο, με το δέρμα. Δεν το δαμέ το δέρμα. Θα βάλω το υπόλοιπο μείγμα μπαχαρικών. Και από τη μια μπεριά. Και από την άλλη. Είπα σας, εάν σας φανεί πολύ, δεν το φοηθείτε πραγματικά. Βάλουμε το λίγο κάτω από το δέρμα. Μια χαρά. Έτοιμο το κοτόπουλο. Είναι πανεύκολο, σας λέω. Και είναι μπαχαρικά, τα οποία σίγουρα έχετε στο σπίτι. Δηλαδή, ποιος είναι έχει κόλλιαντο. Κίμινο έχετε, σίγουρα έχετε το κίμινο. Ωραία. Σουμάκι. Αρέσκει μου πάρα πολύ το σουμάκι. Το σουμάκι έχει μια γεύση όπως το λεμόνι. Είναι ένα μπαχαρικό που πραγματικά θυμίζει λεμόνι. Οπότε είναι πολλά ωραία να το βάλετε έτσι πάνω στο κοτόπουλο, σαν τέλειωμα. Επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι θα βάλουμε αλάτι και στην εξωτερική μεριά. Τέλος. Φούρνο. Τούτον ήταν. Και είπαμε ότι, ξαναείπα το τούτο πολλές φορές, ξεχνώ πράγματα. Τα σκόρδα. Δεν έβαλα τα σκόρδα που είναι σκανδαλώδες για μένα, οπότε θα μου δώσετε ένα λεπτό να βάλω τα σκόρδα. Λοιπόν, τα σκόρδα, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε σκόνη σκόρδου στο κοτόπουλο. Τα σκόρδα όμως, εμένα αρέσκει μου να τα βάλω μέσα στο κοτόπουλο, μαζί με το ελαιόλαδο. Τρεις σκελίδες σκόρδο, τις οποίες βασικά θα κλείσουμε μέσα στο κοτόπουλο, για να το αρωματίσουμε καλά-καλά. Και δεν σας είπα τι θα κάνουμε με το κεφάλι σκόρδο ακόμα, το οποίο με ξυπαστείτε. Το κεφάλι σκόρδου είναι μια πολλά ωραία προσθήκη για τούτο το φαγητό, γιατί θα το προσθέσουμε στο άλυμα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Και το κεφάλι σκόρδο που σας είπα πριν. Θα πιάσουμε τούτο το σκόρδο το υπέροχο. Θα κόψουμε έτσι το 1/3 που πάνω. Έτσι για να φανούν τα σκόρδα. Μετά θα βάλουμε πάνω ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο. Αλάτι. Τούτο θα ψηθεί στο φούρνο μαζί με το κοτόπουλο μας. Μετά, όταν ψηθεί, θα σας δείξω τι θα το κάνουμε. Θα το αναμίξουμε μαζί με γιαούρτι και θα φτιάξουμε ένα φανταστικό άλυμα για την πίτα, στην οποία θα τυλίξουμε το γύρο. Να σας πω ότι θα μπει στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 45 με 50 λεπτά περίπου και θα το γυρίσουμε μία φορά. Ο λόγος που το γυρίσουμε είναι γιατί θέλουμε το δέρμα, η πέτσα του κοτόπουλου, να ψηθεί και στις δύο πλευρές ομοιόμορφα. Και θα γίνει φανταστικό, σας το λέω. Πάω στο φούρνο. Θα προχωρήσουμε με τις πατάτες. Λοιπόν, τούτες οι πατάτες. Είναι την έμπνευση για τούτες τις πατάτες μου την έδωσε η φίλη μου η Μελής. Η φίλη μου η Μελής ζει στην Αγγλία και είδα μια φορά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έφτιαχνε πατάτες τηγανιτές φούρνου. Μπορεί να είδατε πολλές συνταγές για πατάτες τηγανιτές φούρνου, οι οποίες σας λένε πρωτίστως να βράσετε τις πατάτες για 10 λεπτά.
Εγώ τούτες οι πατάτες που έφτιαξα με τα tips της μελής βεβαίως, δεν θέλω βράσιμο, γιατί η μελής μου έμαθε έναν κόλπο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνετε πατάτες και όταν κάνετε οτιδήποτε λαχανικό στο φούρνο, το οποίο έχει πολύ υγρασία ή θέλετε να γίνει πιο τραγανό στην εξωτερική του μεριά. Να προσέξετε ρόλας ότι δεν καθαρίζω τις πατάτες και τις κόβω χοντρά, δηλαδή όχι να κόψετε chips, δηλαδή μια πατατούδα φτάνει, γιατί να βαρυψηθεί πολλά στο φούρνο και δεν θα είναι ωραία, θα είναι όπως τον αέρα, όπως λέμε. Λοιπόν, τούτες, το μυστικό για τούτες τις πατάτες για να γίνουν τραγανοίες είναι το corn flour. Όταν βάλεις corn flour σε λαχανικά, όπως είναι οι πατάτες, όπως είναι τα κολοκυθάκια που θέλεις να ψήσεις μες στο φούρνο, το corn flour απορροφά το extra, την έξτρα υγρασία που έχουν τα λαχανικά και κάνει τα να γίνουν τραγανά. Για να φτιάξουμε τις πατάτες, θέλουμε ένα μεγάλο μπολ. Λοιπόν, θα βάλω μέσα τις πατάτες. Δεν το ξεπερνώ πόσο ωραία είναι η κουζίνα μου σήμερα. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το λαμεζόν, το οποίο με εξόπλησε με τούτα τα πολύ ωραία γλαστράκια και μπολ τα οποία βλέπετε. Και επίσης τις πρασινάδες, τα φυτώρια σολομού για που έκαναν την κουζίνα μου έτσι ζωντανή και πράσινη. Λοιπόν, έβαλα τις πατάτες μου μέσα στον μπολ. Θα βάλω το corn flour. Και τώρα αρχίζουμε έτσι ένα παιχνιδάκι ωραίο. Για να κάνουμε τις πατάτες μας. Αντιναχτές. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ανακατεύετε τις πατάτες όταν θέλετε να βάλετε πράγματα πάνω. Λοιπόν, κάνουμε το πράγμα με τις πατάτες και μετά θα πιάσουμε. Αγαπώ τις μεζούρες μου, πασάς το κι άλλες φορές. Δύο κουταλιές, τούτο είναι, λάθος. Δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Είναι πραγματικά με ελάχιστον ελαιόλαδο τούτες οι πατάτες και θα γίνουν φανταστικές. Τώρα δεν έχετε μεζούρες, να πιάσετε ένα κουτάλι συνηθισμένο της κουζίνας. Απλώς είναι το OCD μου τα οι μεζούρες εμένα και πρέπει να με συγχωρέσετε. Θα βάλουμε αλάτι. Πιπέρι. Με λυπηθείτε το πιπέρι, βάρτε. Και μετά θα ξανακάμουμε το πράγμα. Μέχρι να μην βλέπετε καθόλου, μα καθόλου, corn flour. Έτσι. Τέλος, δεν χρειάστηκε ούτε να τις βράσουμε τούτον το δεκάλεπτο στην κατσαρόλα, ούτε τίποτε. Το μόνο που θα χρειαστείτε τώρα είναι ένα ταψί αρκετά μεγάλο, ώστε οι πατάτες να είναι σε μια στρώση. Γιατί αν είναι σε δύο στρώσεις, να κολλήσουν μεταξύ τους, δεν θα γίνουν ωραίες. Οπότε πιάστε το πιο μεγάλο ταψί το οποίο έχετε. Θα βάλουμε ακόμα δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Ελπίζω ότι να τις χωρεί. Είπαμε, πρέπει να τις βάλετε σε μια στρώση. Θα τις ψήσετε, οι πατάτες πρέπει να ψηθούν στις 220 βαθμούς στον αέρα. Θέλουν περίπου 45 λεπτά και θα τις γυρίσετε μια φορά. Πρέπει να τις γυρίσετε μια φορά, είναι πιο καλά να τις γυρίσετε μια φορά. Επίσης, αν δείτε ότι κάποιες κολλούν μεταξύ τους την πρώτη φορά που τις ψήνετε στην πρώτη φάση, τότε να τις ξεκολλήσετε στη φάση που να τις γυρίσετε
και θα γίνουν πάρα πολλά ώρες. Ωραία. Επειδή θα τις ψήσουμε τώρα μαζί με το κοτόπουλο τις πατάτες και θα ψηθούν στους 200 βαθμούς, που είναι πιο χαμηλή θερμοκρασία, να θέλουν περισσότερο χρόνο. Έτσι, αν θα τις ψήσετε μαζί, τότε θα τις βάλετε στους 200 βαθμούς μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο σας που θέλει 45 με 50 λεπτά. Εσείς να τα βάλετε μαζί. Απλώς να βάλετε από κάτω τις πατάτες, από πάνω το κοτόπουλο. Μετά όμως όταν θα βγάλετε το κοτόπουλο από το φούρνο, θα το αφήσετε έτσι να σταθεί για να τραβήσει και τα ζουμιά του, να το σκεπάσετε έτσι ωραία με ένα ασημό χαρτό. Θα δυναμώσετε τη θερμοκρασία για τις πατάτες στους 220 και μετά θα γίνουν ξεροψημένες, τέλειες, φανταστικές. Λοιπόν, έβαλα ρίγανη. Μου σκομύρισε ο τόπος, διότι ένας γύρος θέλει πατάτες ριγανάτες. Συγγνώμη, δηλαδή, εμένα η ρίγανη αρέσκει μου πάρα πολύ. Πάω στο φούρνο. Λοιπόν, τούτο είναι το φανταστικό σκορδάκι, το οποίο... Τι να σας πω δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να το μυριστεί κάποιος στον το πράγμα να μην το λατρέψει. Είναι λατρεμένο, είναι καραμελωμένο όσο πρέπει, είναι γλυκό, θα αρωματίσει πάρα πολλά την αληφή που θα βάλουμε μέσα στην πίτα μας. Λοιπόν, έχω εδώ το γιαούρτι μου το στραγγιστό. Λοιπόν, και με τούτο είναι το σκορδάκι το οποίο εψύνεται στο φούρνο μαζί με το κοτόπουλο. Τα σκόρδα συνήθως ψήνονται λίγο πιο νωρίς από το κοτόπουλο. Αν το κοτόπουλο σας θέλει 45 λεπτά, τούτο μπορεί να θέλει 35. Οπότε να το έχετε λινένια για να δείτε πότε ψήθηκε και πότε δεν ψήθηκε. Και μετά δέστε τι κάνω. Δέτε τον το πράγμα. Και για τους ιδιότροπους, αν καλέσετε κάποιον να κάνετε το πράγμα και πει σας «Α, εγώ έντρω σκόρδα» και ξέρω εγώ, να μην τους καλείτε καταρχήν, να καλείτε μόνο πόσο μου τρώει σκόρδο. Όχι, τώρα σοβαρά, έχω και εγώ φίλους οι οποίοι δεν είναι τόσο fans των σκόρδων όπως είμαι εγώ. Απλά για να καταλάβετε τούτο το πράγμα δεν έχει να κάνει με τα σκόρδα τα οποία ξέρουμε. Είναι ένα πράγμα γλυκό, όπως σας είπα, είναι καραμελωμένα σκόρδα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε άλλα πράγματα, δηλαδή μπορείτε να βάλετε λίγη παπρικά, μπορεί να βάλετε λίγο σουμάκι εδώ μέσα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε, απλά επειδή έχουμε ήδη πολλά καλά καρικευμένο το κοτόπουλο, έβαλω πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γιαούρτι μου. Θέλω να το χρησιμοποιήσω, θέλω να το αφήσω έτσι λίγο δροσερό. Εξαρτάται βέβαια πόσο πικάντικο κάνετε το γύρο σας. Είπα σας ότι η δοσολογία που σας λέω δεν είναι απαγορευτικά πικάντικος γύρος. Είναι μια χαρά. Και θα βάλουμε μέσα ταχύ. Τούτο είναι ένα κατέργαστο ταχύνι. Είναι ταχύνι το οποίο είναι έτοιμο σε συσκευασία. Είναι η ταχύ ή ακατέργαστη. Τούτο που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη σως. Το σως ταχίνης που τρώμε εμείς πολλά στην Κύπρο. Και θα βάλω λεμόνι, χυμό λεμονιού. Τούτον είναι ελαιόλαδο που έχει μέσα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ζωμα ιτανών, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Τέλεια. Και πώς θα είμαστε σέφα δεν έκαναμε το πράγμα. Νιώθεις το ταχίνι μαζί με το γιαούρτι και το σκορδάκι. Σας λέω είναι τέλειο, είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μαζί με το γύρο θα είναι τέλειο. Έχουν περάσει 20 λεπτά, το κοτόπουλο μου πρέπει να το γυρίσουμε μια φορά.
Λοιπόν, δεν μπορώ να σας περιγράψω καταρχήν τη μυρωδιά, εντάξει. Το studio audience νομίζω θα με τα παιδιά έδωσε σας η μυρωδιά ήδη, ναι. Τούτα όλα τα ζουμιά που βλέπετε, να τα ανακατέψουμε μετά που να κόψουμε το κοτόπουλο και θα το σερβίρουμε μέσα στην πίτσα μας, σας λέω, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, φίλη μου η Χριστίνα μάλιστα λέει ότι τούτο είναι ένα από τα καλύτερα μου φαγητά. Πιστεύω ότι είναι εγώ τη Χριστίνα που λέει έτσι. Θα το βάλουμε έτσι πάλι. Λοιπόν, γύρισα το. Αν θέλετε μπορείτε να το γυρίσετε με δυο πυρούνια, είναι ανάγκη να έχετε τα τεράστια τα πράγματα που έχω εγώ δαμε. Πρέπει να σας δείξω το σκορδάκι. Το σκορδάκι μου θεωρείτε το που ήδη επήρε έτσι έναν ωραίο χρώμα. Ακόμα είναι έτοιμο. Θέλει έτσι περίπου, όπως σας είπα, 35 λεπτά μες στο φούρνο. Απλά να το έχετε λινένια γιατί είναι να ψηθεί λίγο πιο νωρίς που το κοτόπουλο. Λοιπόν, πίσω στο φούρνο. Οι πατάτες μου μες στο φούρνο ψήνονται, γίνονται οι τηγανιτές φούρνου. Φτιάξαμε το γύρο στο φούρνο, υγιεινό, νόστιμο, πικάντικο, τέλειο πραγματικά.